Η επίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα και για τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδριάσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην συνεδρίαση της Πέμπτης αλλά και της Παρασκευής, η Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων και η Εκλογική Επιτροπή του Συνασπισμού αποφάσισαν ότι από σήμερα κατεβαίνουν στον αγώνα για να διεκδικήσουν κυβέρνηση αριστερά στη χώρα. Όπως τόνισε μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής κ. Γιάννης Σίμος, πιστεύουμε ότι στις 17 Ιούνιου θα αλλάξει σελίδα ο τόπος μας και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όσα υποσχόμαστε στο λαό, ώστε να δει και αυτός μια άσπρη μέρα. Συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα θέματα, μιλήσαμε για το εκλογικό αποτέλεσμα και για το ζήτημα του πώς ξανακατεβαίνουμε στις εκλογές. Από αύριο κατεβαίνουμε στον αγώνα για να διεκδικήσουμε αυτό που είπαμε πριν τις εκλογές της 6 Μάη, να διεκδικήσουμε κυβέρνηση της αριστεράς στη χώρα για να αλλάξει ο τόπος, να αλλάξει η σελίδα της ιστορίας στην Ελλάδα, να μπορέσουμε να αντισταθούμε στη λέλαπα που μας επέβαλαν οι μνημονιακές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και που οδήγησαν και οδηγούν τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση της αριστεράς στις 17 Ιούνιου για να μπορέσει ο τόπος να ανασάνει, να μπορέσει να δει ο τόπος μας προκοπή. Γιατί δεν πάει άλλο, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, ο κόσμος στις πλατείες που βγήκε όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξε την αντίθεσή του και όλα αυτά που λένε ότι με την ψήφο του έδειξε ότι θέλει κάποια συνεργασία, έδειξε ότι θέλει να απαλλαγεί από τις μνημονιακές δυνάμεις οι οποίες οδηγούν την ανεργία στα ύψη, οδηγούν στο κλείσιμο των καταστημάτων, οδηγούν τον κόσμο στην πείνα και στην εξαθλίωση. Πιστεύουμε ότι στις 17 Ιούνιου θα αλλάξει σελίδα ο τόπος και θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε στο λαό και υποσχόμαστε πράξη για να δει άσπρη μέρα ο τόπος.